πολύ ο αντίπαλος να μην ήταν μεγάλης δυναμικής, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να βλέπετε 7 γκολ σε ένα ημίχρονο και καλή διάθεση από τους παίκτες. Σύμφωνο, όταν κερδίζεις με τόση γκολ διαφορά, σίγουρα ότι οι παίκτες δουλέψανε καλά, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο κάναμε προσπάθεια, είχαμε κατοχή, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτές τις ευκαιρίες που καταφέραμε να κάνουμε. Ευτυχώς στο δεύτερο ημίχρονο γρήγορα μπήκε το πρώτο γκολ, μετά ήταν τα πράγματα πιο εύκολα, γιατί βάζαμε ένα μετά από το άλλο γκολ και κερδίζαμε με μεγάλο σκορ. Είναι σημαντικό για την ομάδα, γεγονός ότι περνάει ως πρώτη από τον Όμιλο, κάτι που ήθελε σήμερα, γι' αυτό κυνηγήσει τα πολλά γκολ. Ναι, σίγουρα. Κυνηγήσαμε να βάλουμε όσο περισσότερα γκολ, γιατί μας ενδιάφερε να τελειώσουμε στον Όμιλο πρώτη. Αυτό είναι σίγουρα ήταν το στόχος μας και καταφέραμε αυτό. Συγχαρητήρια στους παίκτες. Κάτι τους παίκτες που αγωνίστηκαν σήμερα και δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή, πήραν έξτρα πόντους μετά από την εμφάνιση. Κοιτάξτε, πόντους παίρνουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα καθημερινά τους βλέπω στη δουλειά πώς κάνουν, τι διάθεση έχουν. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι και δεν ήταν εύκολο για παίκτες όποιοι δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Μετά από πολύ καιρό, όταν αγωνίζονται, θέλουν λίγο χρόνο να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Αυτό το ρυθμό που χρειάζονται ήδη, σίγουρα από τα πρώτα λεπτά δεν είναι εύκολο να αποκτήσουν. Ενώ σε ένα παιχνίδι, μετά από 3-4 εβδομάδες. Γι' αυτό το λόγο, πιστεύω ότι και πρώτα λεπτά του σημερινού παιχνιδιού δεν ήταν αυτά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά όσο περνούσε η ώρα ήμασταν καλύτεροι και, όπως είπα προηγούμενα, καταφέραμε να κάνουμε ένα μεγάλο σκορ και για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια σου. Coach, για να κάνετε καλές γιορτές για κράτη σου, για να έχουμε ένα καλό συγκέντρο, είναι κάτι σαν ένας τελικός για εσάς, για τη Ράιντ, δεν είναι? Έτσι, σίγουρα. Έτσι είναι. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι, ένας δύσκολος αντίπαλος, μια οργανωμένη ομάδα, όποια έχει πάρει καλά αποτελέσματα κόντρα στις και άλλες ομάδες και μέσα και εκτός. Γνωρίζουμε τον τρόπο πώς παίζουν, σίγουρα δεν μας περιμένει εύκολο έργο. Προετοιμαζόμασταν από σήμερα για αυτό το παιχνίδι. Αν το δει κανείς ψυχρά, ο ΠΑΟΚ έκανε την υπέρβαση περνώντας τη φάση 32 του Europa League, που ήταν στόχος να περάσει από τους ομίλους, είναι πρώτος και στο κύπελλο. Κάνοντας μία σούμα σε αυτούς τους δύο θεσμούς, είναι αυτό που θέλατε ακριβώς, αυτό που περιμένατε? Κοιτάξτε, στο κύπελλο ήμασταν στο όμιλο πρώτοι, αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι, αν δεν ήταν έτσι, θα ήταν αποτυχία. Όσο αφορά το Europa League, σίγουρα ότι ήταν από τους στόχους μας από την αρχή να περάσουμε τον όμιλο. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτό, είναι θετικό. Μπήκαμε στους 32, γνωρίζουμε τον αντίπαλο, το επόμενο αντίπαλο. Και από εδώ και πέρα συγκέντρωση πρέπει να δώσουμε στο πρωτάθλημα. Έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Σίγουρα ότι η θέση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μας πληγώνει όλους. Κάτι την άποψή μου, όπως είπα και πολλές φορές, δεν είναι αυτή την εικόνα που φαίνεται, που δείχνει η βαθμολογία, αλλά ποδόσφαιρο είναι έτσι. Αν δεν κερδίσεις τα παιχνίδια, όσο και να παίζεις, μετράνε αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να παίζουμε από εδώ και πέρα μόνο για αποτέλεσμα. Και μια τελευταία, αν επιτρέπετε, η χρησιμοποίηση σήμερα του Βελίδη έχει να κάνει με το ότι θέλετε να κρατάτε ζεστούς και έτοιμους για τους τρεις τερματοφύλακες σας? Κοιτάξτε, ο Βελίδης είναι ένας από τους τερματοφύλακες που τους έχουμε. Σήμερα ήρθε η μέρα να. Ήταν ένα μέτς να δοκιμάσουμε και τον ίδιο, να του δώσουμε μια ευκαιρία. Δουλεύει πολύ σκληρά, δουλεύει, είναι επαγγελματίας και ήρθε το παιχνίδι που θέλαμε να το δούμε.